εξαιτίας των σειράξεων στη Συρία και το Ιράκ. Και ο καιρός. Γενικά η καιρό προβλέπει για αύριο η Έμι. Το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στην Αττική θα φτάσει τους 23 και στη Θεσσαλονίκη τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων των αγωνιζόμενων εργαζόμενων της ΕΡΤ. Ο αγώνας συνεχίζεται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη μέρα από την ΕΡΤ όπως στις 8, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κοντά σας τα λόγια της υπόλοιπα με τον Τάκη Βαμβακίδη. Η ΕΡΤ είναι εδώ. Συνεχίζουμε δυνατά. ΕΡΤ Open, παράθυρο στην κοινωνία. Θέλω να τρέχω, να κολυμπάω, να ανεβαίνω 2-2 τα σκαλιά, να περπατάω με τις ώρες. Πολύ καλά θα νιώθω. Θέλω να μην γίνει. Θέλω να μην χρειαστεί να ξαναπάω στο νοσοκομείο. Η κυπική ύμνωση είναι το πιο συχνό πληρωματικό νόσημα στη χώρα μας. Κλείδει κυρίως τους πνευμονές και το πάνκρεας. 700.000 είναι οι φορείς στην Ελλάδα. 2 φορείς μπορεί να γεννήσουν παιδί με κυστική ίνωση. Κάθε εβδομάδα γεννιέται ένα παιδί με κυστική ίνωση στην Ελλάδα. Όμως ακόμη δεν έχει καθιερωθεί ο προγεννητικός έλεγχος στη χώρα μας. Η ανάσα είναι δικαίωμα όλων μας. Ονειρεύομαι την ώρα που θα θεραπεύσουμε την κυστική ίνωση και ο γιατρός μου λέει ότι η ώρα είναι κοντά. Ένα ψυγείο. 3 τρανς γυναίκες. Η υπηρέτρια Γουλιάθρα. Ένας detective. Η δοκτωρέσα Φρόιντ, η μητέρα, ο αλουρέος, το μόντελινγκ, ο βιασμός, η απόπειρα αυτοκτονίας, τα ναρκωτικά, ο ζυγκόνο, ο εκβιασμός, ο μεγάλος έρωτας. Μια παρανοϊκή κομμωδία. Το ψυγείο του Κοκκλή. Σκηνοθεσία Λοΐζος Καμπούρης. Παίζει η ηθοποιή Μένια Αναστοπούλου. Λοΐζος Καμπούρης. Παύλος Μπασέτη.